Ο κύριος Σαββίδης είναι στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πριν μπούμε στην ουσία, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο στην πρώτη στην εισαγωγή σας. Βεβαίως. Επειδή είμαι και παλιός, τώρα βέβαια είμαι από αυτούς που έχουν απέλθει και απέρχονται και γενικά. Λοιπόν, ναι. Δεκαετία 70-80 έκρινε σαν ένα γεγονός, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν το ασχολούνταν με αυτό και τα αθλητικά μέσα. Τότε είχαμε εφημερίδες κυρίως. Το γεγονός δηλαδή, αυτό σχολιάζω, ότι ναι, ένα μέσο κυρίως αθλητικό ασχολείται με ένα ζήτημα σαν και αυτό το ουκρανικό, δείχνει πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα. Ναι, βασικά κύριε Σαββίδη, με ανησυχεί. Ανησυχεί πρώτα εμένα μάλλον, αλλά και τον κόσμο. Δεν είναι όλη η μέρα μας ποδόσφαιρο, Άρης, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Είναι και αυτό ίσως και πιο σημαντικό. Όχι ίσως, σίγουρα πιο σημαντικό. Αυτό που κάνετε εσείς είναι πιο σημαντικό από τη διεθνή διπλωματία. Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Για πείτε μας λίγο. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Δηλαδή, έτσι να με αντιμετωπίσετε. Μάλιστα. Κοιτάξτε, να τα πάρουμε από την αρχή. Δεν θα πάμε πολύ βαθιά στην ιστορία, δεν έχει νόημα. Ναι, δεν θέλω. Ανεξαρτήτως τις σχέσεις που είχαν οι Ρώσοι με τους Ουκρανούς, στην ιστορία δεν έχει σημασία. Το 91 και η Ρωσία και όλος ο κόσμος αναγνώρισε ένα κράτος το οποίο λεγόταν Ουκρανία. Το 2014 μέσα από πολιτικές αντιθέσεις και τα λοιπά έγιναν διάφορα γεγονότα. Οι Ρώσοι ένα μέρος αυτής της Ουκρανίας στην Κρυμαία την προσάρτησαν και ένα άλλο μέρος όπως είναι αυτές οι ανατολικές περιοχές που τώρα γίνονται οι φασαρίες. Οι Ρωσόφωνοι που είναι και Ρώσοι, δεν είναι μόνο Ρωσόφωνοι, Ρώσοι είναι στην καταγωγή, κατέλαβαν τις περιοχές αυτές, διότι ουσιαστικά η Ουκρανία είναι δύο κομμάτια, τρία κομμάτια είναι, το μεσαίο έχει και από τους δύο, αλλά το δυτικό είναι εντελώς δυτικό, κεντρική Ευρώπη, το ανατολικό είναι Ρώσοι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, έχουμε δύο περιοχές στην ανατολική Ουκρανία που κατελήφθησαν από ρωσόφωνους αποσχιστές, ελέγχουν την κατάσταση και έγιναν για να σταματήσουν οι αντιπαράθεσεις, έγιναν οι λεγόμενες συμφωνίες του Μίνσκ. Ναι. Βρεθήκαν στο Μίνσκ λοιπόν οι δυνάμεις και είπανε ότι εντάξει, σταματάμε τις συμφωνίες και πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους η Ουκρανική κυβέρνηση να δώσει τουλάχιστον δύο πράγματα. Έχει και άλλα πράγματα, αλλά τα δύο σημαντικά είναι να τους δώσει μια αμνηστία, δηλαδή δεν κυνηγάμε κάποιον που τον έχουμε στοχοποιήσει επειδή αντιπαρατέθηκε μαζί μας, και κυρίως να τους δώσει μια αυτονομία. Αυτό το πράγμα πάγωσε, δεν τους έδινε η Ουκρανική κυβέρνηση. Και έχουμε τώρα, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου τα 37 χρόνια η Ρωσία ένιωσε ότι είχε περιθωριοποιηθεί γεωπολιτικά. Την είχαν στριμώξει οι Δυτικοί με την πλάτη στον τοίχο οικονομικά, πολιτικά και τελευταία και στρατιωτικά. Οι Αμερικανοί θέλησαν να εγκατασταθούν και στρατιωτικά στην Ουκρανία, διότι θέλουν να εγκαταστήσουν οι Ρώσοι. Έχουν κατασκευάσει κάποιους υπερηχητικούς πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές, ναι, και αυτές για να μπορέσει να τις αντιμετωπίσει, δεν έχει κατάλληλα άλλα όργανα η Δύση να αντιμετωπίσει αυτούς τους πυράβλους, πρέπει να εγκαταστήσει τα αντιβαλιστικά της όσο γίνεται πιο κοντά. Το πιο κοντά ήταν η Ουκρανία. Αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείρισε το ποτήρι και κάτι άλλο, η επέκταση του ΝΑΤΟ προς την Ουκρανία, η βούληση να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Όλα αυτά λοιπόν σαν πακέτο ενόχλησαν τη Ρωσία και καθώς αισθάνθηκε ισχυρή, διεμήνησε στη Δύση. Κοιτάξτε, τέρμα η υποχωρήση των 30 χρόνων. Αχα. Πατάω στα πόδια μου. Ναι. Τον χώρο που έλεγχα πριν ως Σοβιετική Ένωση θα τον διεκδικήσω, όχι εδαφικά, όχι να τον πάρω πάλι πίσω, αλλά θα τον διεκδικήσω σαν επιρροή. Είναι δικός μου χώρος, αυτό το χώρο δεν θα εμφανιστείτε στρατιωτικά και η επιρροή θα είναι δική μου. Λίγο πολύ αυτό ήταν το κλίμα. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, με ακούτε? Ναι, βεβαίως, βεβαίως, με προσοχή μεγάλη. Καθώς αυτό ήταν λοιπόν το κλίμα και προφανώς αντιδρώντας στην αμερικανική προσπάθεια να εγκαταστήσουν στρατεύματα, να εντάξουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ ή αυτούς τους αντιβαλιστικούς πυράβλους που σας είπα, mm-hmm, αντέδρασε η Ρωσία και ήμασταν σε εκείνο το κρίσιμο σημείο. Σε εκείνο το κρίσιμο σημείο λοιπόν, καθώς υπάρχει στρατιωτική αμερικανική παρουσία στην Ουκρανία, δεν υπάρχει στρατιωτική παρουσία για να πολεμήσει, υπάρχουν σύμβουλοι, υπάρχει κάποιος υποτυπώδης στρατός, αλλά κυρίως συμβουλεύει και εκπαιδεύει. Λοιπόν, οι Ρώσοι, καθώς ήταν εκεί τα πράγματα, άρχισε να δημιουργείται μια αναστάτωση τις τελευταίες ημέρες, θα θυμάστε, με τους Ουκρανούς. Τώρα, ποιος χτυπήσε πρώτος, ποιος χτύπησε δεύτερος, δεν έχει σημασία.
Οι Ρώσοι αισθάνθηκαν ότι αυτές οι δυνάμεις της Ανατολικής Ουκρανίας ενδεχομένως θα έπρεπε να κάνουν μια κίνηση για να τις προφυλάξουν και να μην δέχονται τα πειρά από τους άτακτους ή τον Ουκρανικό στρατό, και πήρανε μια απόφαση ότι εμείς αναγνωρίζουμε, λένε οι Ρώσοι, ότι αυτές οι περιοχές έχουν αποσχιστεί, ναι, και συνάπτουμε μαζί τους σχέση. Δεν έχουν εισβάλει. Δεν υπάρχει ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ώστε να ενεργοποιηθεί η δυτική απειλή περί κυρώσεων. Ωστόσο, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι αυτό που έκανε η Ρωσία, δηλαδή ότι αναγνώρισε αυτές τις περιοχές και συνήψε μαζί τους συμφωνίες και στρατιωτικού χαρακτήρα, υποστήριξή τους δηλαδή, η Ρωσία το έκανε για να σταματήσουν οι Ουκρανοί να τους χτυπάνε. Λοιπόν, αυτό το θεωρούν σαν αρχή μιας εισβολής και ετοιμάζονται να πάρουν οικονομικά μέτρα κατά της Ρωσίας. Τα μέτρα που θα πάρουν θα είναι μόνο οικονομικά. Στρατιωτικά, εγώ δεν περιμένω να έχουμε στρατιωτική κλιμάκωση. Τα οικονομικά αυτά μέτρα δεν θα έχουν καμιά σοβαρή επίπτωση πάνω στη Ρωσία. Έχει σκεφτεί πώς θα τα αντιμετωπίσει. Εκεί που θα έχουν επίπτωση τα οικονομικά μέτρα, ναι, είναι κυρίως οι ευρωπαϊκές χώρες, και μέσα σε αυτές είναι και η Ελλάδα. Ναι. Το επόμενο ερώτημα που μένει, αν έχω ένα λεπτό καιρό ακόμα, και τελειώνω, είναι ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Οι επιπτώσεις για την Ελλάδα στρατιωτικές δεν θα είναι. Βεβαίως η Ελλάδα συνήψει μια συμφωνία με τους ΗΠΑ και παραχώρησε την Αλεξανδρούπολη, από την οποία διακινείται ο Αμερικανικός στρατός. Η Αλεξανδρούπολη δεν είναι νατοϊκή βάση, είναι αμερικανική βάση. Η Ρωσία έχει εκδηλώσει την δυσαρέσκειά της για αυτή την παραχώρηση. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι δηλαδή θα υπάρξει στρατιωτική κλιμάκωση ή κάτι άλλο που θα εμπλέξει την Ελλάδα σε κάποια πολεμικού χαρακτήρα επιχείρηση. Εκεί που θα υποστεί συνέπειες η Ελλάδα είναι οι οικονομικές, αυτές θα είναι σημαντικές, θα είναι και ενεργειακές, και είναι ευκαιρία τώρα, αφού οι Αμερικανοί κατηγορούν τη Ρωσία για αυτό που έκανε στην Ουκρανία, να υπομιμνήσουν οι Έλληνες στους Αμερικανούς ότι τα ίδια πράγματα έχει κάνει ο Ερντογάν στην Κύπρο, και να θέσουν το ερώτημα δημοσίως για ποιο λόγο τα λέτε για τη Ρωσία και δεν τα λέτε για τον Ερντογάν. Αυτό είναι λοιπόν το σκηνικό, και είμαι στη διάθεσή σας αν θέλετε να διευκρινίσουμε κάτι. Διαβάζω κάτι που εμένα με ανησυχεί. Διαβάζω, τέλος πάντων, από το Euronews.com το διαβάζω. Λέει: ο Πρωθυπουργός Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε ότι η χώρα του θα επιβάλλει κυρώσεις εις βάρος 5 ρωσικών τραπεζών και 3 προσώπων με τεράστια περιουσία. Ανάμεσά τους και ο Γκενάτι Τίμτσεκο, ο έπειτα λέει, από την αναγνώριση από τη Μόσχα 2 αποσχηθισών περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας. Αυτό επιβάλλεται, ή τέλος πάντων στις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, κύριε Σαββίδη, θα το επιβάλλει το ΝΑΤΟ, ας πούμε, στις χώρες να λειτουργήσουν και οι υπόλοιπες όπως θα λειτουργήσει ή όπως αντιδράσει ή όπως αντέδρασε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν θα συζητηθεί το ζήτημα αυτό στο ΝΑΤΟ. Θα περιμένουμε να δούμε. Και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα πάρουν, τι αποφάσεις θα πάρουν και άλλες χώρες. Ο Βρετανός δήλωσε ότι θέλει να το κάνει. Μόνος του λειτουργήσε δηλαδή. Μόνος του αντέδρασε. Εξεδήλωσε τη διάθεσή του ότι αυτό μπορεί να πάρει και μόνος του μια μονομερή απόφαση. Αλλά μέχρι στιγμής άλλο οι μονομερείς αποφάσεις και άλλο αν θα τα θέσουν οι Αμερικανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, και κυρίως στο ΝΑΤΟ, ώστε να υπάρξει μια συνολική αντίδραση. Θα το θέσουν και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά να σας πω ότι αυτές τις αντιδράσεις η Ρωσία τις έχει υπολογίσει. Έχει υπολογίσει τις συνέπειες μιας τέτοιας μορφής οικονομικής πίεσης και προφανώς έχει κάνει τις κατάλληλες κινήσεις της. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν διακυβεύονται μείζονος σημασίας γεωπολιτικά ζητήματα, και αυτό είναι ένα από αυτά, ναι, η οικονομία είναι σημαντική μένα, αλλά έρχεται δεύτερη. Προέχει δηλαδή αυτή τη στιγμή η ανάκαμψη, εκείνο το μήνυμα που βγαίνει από όλη αυτή τη φασαρία είναι ότι πλέον η Ρωσία ξαναμπήκε στο παιχνίδι, το διεθνές. Αυτό για μένα, για τη δική μου γεωπολιτική ανάλυση, δεν είναι κακό. Δεν είμαι υπέρ ενός μονοπολικού κόσμου. Χρειάζεται να υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που θα εξισορροπούν την μονοκρατορία ενός. Καλό είναι λοιπόν αυτό να γίνει με διπλωματικούς τρόπους μεταξύ των ισχυρών δυνάμεων, να υπέρθει μια νέα ισορροπία και να αποφύγουμε κάποια πολεμική αναμέτρηση. Προς το παρόν πόλεμος δεν διαφαίνεται. Εκεί που εστιάζουν και λένε ότι θα έρθουν σε σύγκρουση οι Αμερικανοί με κάποια δύναμη είναι με την Κίνα. Προς το παρόν προετοιμάζονται. Δεν είναι δηλαδή τώρα, δεν θα μπλάκουν σε ένα
σε μια πολεμική κλιμάκωση με τη Ρωσία. Εμείς, κύριε Σαββίδη, έτσι απλά θα σας το μεταφέρω όπως μου έρχεται στο μυαλό. Ερώτηση πρώτης και δευτέρας δημοτικού μαζί. Εμείς είμαστε με τον ΝΑΤΟ, αλλά είμαστε και με τους Ρώσους. Δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι κτλ. Πού βρισκόμαστε, είμαστε στο σταυροδρόμι τώρα. Οι Έλληνες, λέω, η Ελλάδα. Η Ελλάδα ως επίσημη Ελλάδα. Άλλο, οι Έλληνες, ο καθένας είναι ό,τι θέλει. Η Ελλάδα, η Ελλάδα είναι στο ΝΑΤΟ και επειδή το δέ μας, το επιτόπισμά της είναι και μικρό, δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Αναγκαστικά θα προσαρμοστεί στις αποφάσεις που θα πιέσουν, γιατί οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ, ξέρετε, αυτού του είδους αποφάσεις είναι ομόφωνες. Πρέπει να συμφωνήσει και η Ελλάδα αν θα κάνει κάτι. Το ΝΑΤΟ δεν θα κάνει τίποτα, γιατί πολύ ισχυρότερες δυνάμεις από την Ελλάδα διαφωνούν σε οποιαδήποτε στρατιωτική κλιμάκωση. Αλλά αν κάνει, μπορεί να συμφωνήσει και η Ελλάδα χωρίς να χρειαστεί να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις. Σας υπενθυμίζω ότι στη Ιουγκοσλαβία, ότι στους βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας, η Ελλάδα συμφώνησε να γίνουν. Αλλά δεν συμμετείχε. Τους είπε εντάξει, προχωρήστε, αλλά επιτρέψτε μου, επειδή είμαι γειτονική χώρα με την Ιουγκοσλαβία, τότε υπήρχε μια Ιουγκοσλαβία, να μην συμμετέχω στις επιχειρήσεις. Ναι. Και νομίζω ότι αν κλιμακωθεί από πλευράς ΝΑΤΟ η υπόθεση, που δεν θα κλιμακωθεί, αυτή θα είναι η ελληνική στάση. Εκείνο όμως που μπορεί με αφορμή αυτά που συμβαίνουν να κάνει η Ελλάδα είναι, αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι ψάχνουν εναλλακτική οδό ενεργειακής προμήθειας της Ευρώπης και αυτή ψάχνουν στην Αίγυπτο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Αφρική, να τους πει η ελληνική κυβέρνηση ότι γιατί καταργήσατε τη βούλησή σας, αποσύρατε τη βούλησή σας για τον Eastment. Μπορεί να βάλει δηλαδή η Ελλάδα ζήτημα και με τον Eastment, μπορεί να βάλει και ζήτημα προς τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, αυτά που κάνετε και αντιδράτε για τη Ρωσία, αντιδράσετε και για τον Ερντογάν και την Κύπρο. Η ίδια συμπεριφορά έχει ο Ερντογάν στην Κύπρο. Ναι, μου λένε να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, αφού σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και με δύο λόγια που είπατε, καταλάβαμε, τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά πιστεύω και ο κόσμος. Εγώ δεν έχω κάτι παραπάνω από τον κόσμο που μας ακούει. Ότι μπήκαμε ακριβώς στη φάση του τι γίνεται δηλαδή. Να ρωτήσω κάτι χαλαρό στο τέλος. Το Παντελή Σαββίδης έχει καμιά σύνδεση συγγενική με το Ιβάν Σαββίδης, έστω και μακρινή? Εδώ μετά τους Παπαδόπουλους είμαστε οι πιο πολλοί στην Ελλάδα. Δεν έχω, όχι. Δεν μια έχετε. Φορά το συνάντησα στην Παναγία Σουμελά. Δεν έχω και επαφή μαζί του. Δηλαδή. Στην Παναγία Σουμελά. Είχε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, μια χρονιά μας πήγε επίσκεψη στην Παναγία Σουμελά και εκεί μας είχε δώσει και μια συνέντευξη. Και εκεί τον είχα μιλήσει μια φορά μαζί του. Δεν έχω επαφή. Πάντως οφείλω να πω, και όχι γιατί είσαι τώρα στον αέρα και σας φιλοξενώ στην εκπομπή μου, ότι οι εκπομπές σας στη τηλεόραση, στο κρατικό κανάλι ειδικά, λείπουν. Να ξέρετε, κύριε Σαββίδη. Έχουμε μια διαδικτυακή τηλεόραση δική μας και πάμε καλά. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχουμε τον ίδιο κόσμο, αλλά έχουμε μια διαδικτυακή τηλεόραση που κάθε μέρα κάνουμε πολύ ωραίες εκπομπές, ίσως και καλύτερες από εκείνες της εποχής. Πείτε την, πού ακριβώς μπορούμε να σας βρούμε, γιατί όχι. Μπορείτε να μας βρείτε, μπορείτε διαδικτυακά. Τις μεταδίδω από το ιστολόγιο μου που ονομάζεται Ανιχνεύσεις. Αν θα γράψει όποιος ενδιαφέρεται Ανιχνεύσεις, θα μπει στο ιστολόγιο και εκεί τις μεταδίδω από το ιστολόγιο της εκπομπής, θα τις βλέπει εκεί. Τέλεια. Σας ευχαριστώ, κύριε Παντελή. Εύχομαι να πηγαίνετε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος.